Λάχγκιουλ, που εκφράζουν όλοι ότι θα ήταν ο ιδανικός διάδοχος του Ταγί Περντογάν για να έχει έναν ισχυρό ηγέτη που θα το οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές για να πάρει μια μεγάλη νίκη, ούτως ώστε ο Ταγί Περντογάν να κάνει τις αλλαγές που θα θέλει με ένα πανίσχυρο κόμμα στη Βουλή, δεν θα μπορεί να μετέχει σε αυτό το συνέδριο. Άρα η ημερομηνία θα καθορίσει αν ο Αμπντουλάχγκιουλ θα μπει άμεσα μέσα στη διαδικασία ή αν θα περιμένει κάποιους μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει ένας μεταβατικός πρωθυπουργός στη χώρα. Αυτός μπορεί να είναι ο Νταβούτογλου, μπορεί να είναι ο Μπίναλι Γιλντερεμ, ο πρώην υπουργός μεταφορών, ή μπορεί να είναι και ο Μπουλέντ Αρίντς, για τον οποίο όμως οι πιθανότητες μειώνονται, διότι το τελευταίο διάστημα είχε κάποιες διαφορές με τον Ταγί Περντογάν. Και θα περιμένουμε φυσικά να δούμε και την διαδοχή. Δηλαδή, πολλοί συζητάνε πότε θα παραιτηθεί ο Ταγί Περντογάν. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι στις 28 Αυγούστου θα γίνει αυτό όταν παραλάβει από τον πρόεδρο Γκιούλ και όχι νωρίτερα.